Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Harrison Air στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Με όλη την κίτρινο-μαύρη και όχι μόνο επικαιρότητα. Με πολλά και σημαντικά που έχουμε, κυρίως βέβαια ποδοσφαιρικά ζητήματα να μας απασχολούν. Θα σχολιάσουμε βέβαια και για τις εκλογές. Θα σχολιάσουμε και ό,τι άλλο προκύψει γύρω από την επικαιρότητα, και νομίζω ότι πρώτιστα αυτά που περιμένει ο κόσμος είναι να δει τι γίνεται με διάφορα θέματα, με τα γραφικά, με τον Ντουάρτε, με τον Σούντγκρεν, με το ταξίδι αύριο στο Λονδίνο Καρυπίδη Διαμαντόπουλου, γενικότερα με το πώς πηγαίνει ο προγραμματισμός της ομάδας στο μεταγραφικό και όχι μόνο κομμάτι, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουν και οι μέρες που θα αρχίσουμε να μιλάμε για την προετοιμασία, για το ξεκίνημα, για τα εργομετρικά και βεβαίως στην πορεία για το ταξίδι στην Ολλανδία, για την προετοιμασία εκεί, τις μεταγραφές που θα κλείνουν, και να πάμε στο επόμενο βήμα, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το ξεκίνημα της σεζόν πλέον και στην Ελλάδα στα τέλη Αυγούστου. Ήδη ο Άρης δείχνει ότι έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο που ακολουθεί, έναν προγραμματισμό τον οποίο ζήτησε και ο Σάββας ο Παντελίδης και ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος στο ξεκίνημα, όχι στο ξεκίνημα, στο τέλος του μήνα, το προηγούμενο, με τις τοποθετήσεις που έκαναν και τις συνεντεύξεις τύπου, είπανε κάποια πράγματα. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο είπε και ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής σε πρώτη φάση, σε πρώτο βαθμό, τηρείται, και επομένως σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές που θέλουμε ο Άρης να έχει στα τέλη Ιούνιου στην Θεσσαλονίκη, ένας-ένας κλείνουν τις συμφωνίες τους, και μάλιστα από αύριο θα αρχίσουν και οι αφίξεις, σε μια πρωτοφανή αλήθεια κινητικότητα για αυτό το χρονικό διάστημα για τον Άρη, και έναν προγραμματισμό που θέλουμε να τον βλέπουμε και ελπίζουμε να συνεχιστεί και ελπίζουμε να υλοποιηθεί στο έπακρο. Γιατί αν υλοποιηθεί στο έπακρο, αν μετά τους δύο παίκτες που ήδη έχει συμφωνήσει ο Άρης, και μιλάμε για ποδοσφαιριστές αξιολογότατους, με πολύ καλό βιογραφικό, με παίκτες οι οποίοι και κοστίζουν, δεν είναι μόνο το γεγονός δηλαδή ότι θα αποκτήσει κάποιους παίκτες που έχουν έτσι το χαρακτηρισμό του καλού ποδοσφαιριστή και κοστίζουν αρκετά χρήματα. Και αν αυτοί οι παίκτες ακολουθηθούν και από άλλους ανάλογους ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ο Άρης έχει καταφέρει να προσδώσει δύναμη στην ομάδα, να έχει καλύψει τα όποια κενά, γιατί ήδη, και αυτό θα αναλύσουμε σιγά σιγά με τον Νίκο, ήδη έχει πάρει τους δύο από τους πέντε παίκτες που λέγαμε πέρσι ότι λείπουν πάρα πολύ από την ομάδα. Μάλιστα, έχω την αίσθηση ότι είναι οι δύο σημαντικότερες, μαζί και με του Φορ η τρίτη, οι δύο σημαντικότερες θέσεις στις οποίες εντοπίζονταν πέρσι πρόβλημα για τον Άρη και ζητούσε ενίσχυση η ομάδα, και μετά από όσα έγιναν το Γενάρη με τις αποκτήσεις δηλαδή ποδοσφαιριστών όπως ο Κορχούτ και ο Λάρσο, που κάλυψαν κάποια από τα κενά που χρειάζονταν σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Ο Σούντγκρεν λοιπόν αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη, 3 η ώρα αναμένεται ο Σουηδός που πλέον ξεψάρωσε, βγαίνει και φωτογραφίες με το κασκόλ του Άρη, μίλησε για πρώτη φορά και στους Σουηδούς συναδέλφους για το γεγονός ότι έρχεται στην Ελλάδα. Okay, υπάρχουν κάποιες ακόμα δεσμεύσεις του, για να μην πει το οριστικό ότι υπέγραψα κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα δρομολογηθεί από την αυριανή ημέρα και έπειτα, που έρχεται για να περάσει εργομετρικές εξετάσεις και πιθανότατα να υπογράψει και το συμβόλαιό του με τον Άρη, το οποίο βέβαια θα έχει ισχύ από την 1η Ιουλίου, όπως άλλωστε συμβαίνει τότε ανοίγει η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα, δεν μπορείς να τον έχεις τον παίκτη από νωρίτερα. 1η Ιουλίου θα είναι η αρχή του συμβολαίου του Σουηδού ακραίου αμυντικού με την ομάδα του Άρη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βέβαια υπήρξε και η περίπτωση του Ντουάρτε, θα σας πούμε περισσότερα για αυτόν, θα μας τον περιγράψει λίγο ο Νίκος τα χαρακτηριστικά του και τον τρόπο παιχνιδιού του και τι περιμένουμε. Αυτό το περίφημο box to box που ακούμε από τον Νίκο Παπαδόπουλο να λέγεται εδώ και ένα χρόνο, κυρίες και κύριοι, γίνεται πραγματικότητα, γιατί ο Ντουάρτε είναι αυτό. Είναι ένας half που παίζει box to box. Παπαδόπουλε. Ναι, έτσι είναι. Άρα ακούει ο Διαμαντόπουλος, ακούει Παπαδόπουλο και πήρε παίκτη box to box στην ομάδα, που ευελπιστούμε ότι το ταλέντο το οποίο έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια στην Ολλανδία θα το δούμε και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη, γιατί
ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ότι είναι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ότι έχουν καλό βιογραφικό, ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλει ο Άρης στα χαρακτηριστικά τους, ότι μέχρι τώρα στις ομάδες τους είναι πρωταγωνιστές κτλ. Είναι γεγονός. Το θέμα είναι το κατά πόσο αυτοί οι παίκτες θα κολλήσουν στον Άρη, στο σύνολο, θα δέσουν με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και θα παρουσιάσουν αυτό το οποίο περιμένει η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με την επιτυχία δεν έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο φυσικά, έτσι, να είναι πετυχημένες όλες οι μεταγραφές, αλλά αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι όταν έχεις ένα σωστό προγραμματισμό, κινήσεις σωστά, μεθοδευμένα, στο σωστό χρόνο και παράλληλα επιλέγεις ποδοσφαιριστές που έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλεις, έχεις τότε και μεγάλες πιθανότητες να σου βγουν αυτοί οι παίκτες και μέσα στο γήπεδο και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό περιμένουμε να γίνει με τον Σούντγκρεν, αυτό περιμένουμε να γίνει με τον Ντουάρτε, αυτό περιμένουμε να γίνει και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, που δεν αποκλείεται τον έναν εξ αυτών, και μάλλον μιλάμε για το Φορ, δεν αποκλείεται να το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο πηγαίνουν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, πακέτο μαζί, αγκαλίτσα, ο Διαμαντόπουλος με τον Καρυπίδη, και αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει και η παρουσία του μεγαλομετόχου στο συγκεκριμένο κομμάτι, του χρηματοδότη αν θέλετε, στο συγκεκριμένο κομμάτι, πηγαίνουν για μια τελική επαφή προφανώς. Υπάρχει πληροφορία για μια περαιτέρω έτσι συνάντηση, συνεργασία με δύο ομάδες από την Premier League. Αυτή είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης, και προφανώς και καταλαβαίνει ο καθένας ότι ενδεχομένως να μιλάμε και για το φιλικό παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 18 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, το μεγάλο φιλικό παιχνίδι το οποίο προγραμματίζεται για πριν από τα ευρωπαϊκά μάτς του Άρη. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο ταξίδι για τους ανθρώπους του Άρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον καφέ. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης σε σχέση με τα μεταγραφικά και σε σχέση με την συνάντηση, τις συναντήσεις που θα έχουν ο κύριος Καρυπίδης με τον κύριο Διαμαντόπουλο. Θα το αναλύσουμε και λίγο παραπάνω το τελευταίο κομμάτι στην εξέλιξη της εκπομπής, γιατί υπάρχουν και άλλα πραγματάκια τα οποία έχουμε να σας αναφέρουμε. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Έπεσε πολύ πίτσα τις τελευταίες ημέρες και για τον τελικό του Champions League, όπου η μεγάλη, τεράστια, μία και μοναδική, η ομάδα με τα περισσότερα Champions League στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη χώρα του ποδοσφαίρου, τα 6 ευρωπαϊκά κορυφαία τρόπαια του Champions League, η Liverpool κέρδισε την Tottenham με 2-0. Γιατί πανηγυρίζεις? Εντάξει, το φτιάξαμε το κινητό μας. Είναι σε καλή κατάσταση πλέον. Μπορώ να στέλνω μηνύματα 3 ώρα το πρωί για το Μεγάλο Άρη. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Μπορείς. Αυτό είναι σημαντικό. Και πόσο μας κόστησε? Όχι, στην εγγύηση ήταν. Και στην εγγύηση κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα των 5.30 μετά τον πρόλογο τον οποίο σας κάναμε. Και όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε μια αναλυσούλα για τον Ντουάρτε. Θα πούμε λίγο περισσότερα πράγματα για τον Σούντγκρεν. Και φυσικά θα αναλύσουμε λίγο και τα των εκλογών, για να είστε σωστά ενημερωμένοι και να μην πέφτε σε λούμπες επικοινωνιακού χαρακτήρα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. Να πούμε κάποια πραγματάκια ακόμα και μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις γραμμές για να ακούσουμε και εσάς. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, πρώτον, ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά την κράτηση διαρκείας από το Viva? 322-282. Ναι. Ή 325-001. ΠΑΕ Άρης. Δεύτερον, θα ήθελες να χάσει ο Άρης κάποιο κύπελο με τέτοιο χέρι? Όχι. Αλλά δεν θα με χαλούσαν κέρδιζε ο Άρης ένα κύπελο με τέτοιο χέρι. Σημασία δεν έχει τι θα ήθελες να χάσεις, αλλά τι θα ήθελες να κερδίσεις.
δεν είναι πέναλτι, εννοείται ότι δεν είναι πέναλτι. Αλλά είναι αυτό που σας φωνάζω πάρα πολύ καιρό σε σχέση με το VAR. Όπως βλέπετε, σε τελικό Champions League, στο πρώτο λεπτό, δίνει αυτό το πέναλτι ενώ υπάρχει VAR. Που δεν είναι πέναλτι για μένα. Ο διαιτητής όμως έκρινε ότι είναι πέναλτι. Αυτό θα συμβαίνει πάρα πολλές φορές του χρόνου. Θα το βλέπετε. Με κουκουλάκι υπεύθυνο VAR στην Ελλάδα. Αυτά. Μάλιστα. Μπορείτε να παίξετε μπάλα τώρα. Αφού εγώ βρω το κομπιούτερ του air condition. Να παίξω μπάλα. Λοιπόν. Σε λίγη ώρα θα γίνει, για να πάμε λίγο στα φρέσκα, θα πούμε βέβαια και για Ντουάρτε και τα λοιπά. Μέσα στο απόγευμα θα υπάρξει το ραντεβού των ανθρώπων του Άρη με την πλευρά του Μίλαν Γεύτοβιτς και το μάνατζερ του, τον κύριο Ντούντιτς, το οποίο δηλώσει διαβάσατε σήμερα το πρωί στο About Άρη σχετικά με τα δεδομένα όσον αφορά τον πελάτη του, τον Μίλαν Γεύτοβιτς. Ήρθε σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Θα βρεθούν σήμερα μέσα στο απόγευμα οι δύο πλευρές. Ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ του παίχτη. Ναι. Ο παίχτης αυτός δεν έχω καταλάβει εγώ. Ανήκει στον Ερυθρό Αστερά. Ναι, μέχρι το 2020. Άρα τι, θα τον αγοράσουμε? Όχι, το συμβόλαιο το ολοκληρώνεται σε το επόμενο καλοκαίρι. Λίγη γρήγορα, ναι. Λίγη γρήγορα. Εντάξει, έχουμε πει βέβαια ότι ο Άρης έχει άλλες προτεραιότητες για τη θέση του εξτρέμ. Και μάλιστα οι 2-3 που είναι και πρώτες στη λίστα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ δυνατές περιπτώσεις και για πολύ αξιόλογους παίχτες. Αλλά θέλει να κρατήσει ζεστή εισαγωγικά την υπόθεση του Γεύτοβιτς. Γι' αυτό άλλωστε έρχεται και ο μάνατζερ του στη Θεσσαλονίκη να βολιδοσκοπήσουν τις διαθέσεις του παίχτη, να βολιδοσκοπήσει και η πλευρά του παίχτη τις διαθέσεις του Άρη. Και όλα αυτά τα οποία θα υποθούν σήμερα θα τα μεταφέρει ο κύριος Ντούντι τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα σε ραντεβού που θα γίνει μέσα στην εβδομάδα και για τα δεδομένα όσον αφορά τον Άρη αλλά και για τις άλλες δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή. Η μία είναι η Μαγιόρκα και η άλλη είναι ομάδα από τη Ρωσία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Σερβία. Ο Πέις Πάους είναι ψημένος με τον Άρη, το είπε και ο εκπρόσωπός του σήμερα στο Λαμπαουτάρης. Του αρέσει πολύ η προοπτική του Άρη, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει και η Ευρώπη στη μέση και η προοπτική του Άρη να προχωρήσει και αν κάνει την υπέρβαση να φτάσει και μέχρι τους ομίλους του Europa League. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση, θα δούμε τι θα προκύψει το ραντεβού που θα γίνει σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές πριν την αναχώρηση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη βέβαια αύριο σε ένα ταξίδι εξπρές αν δεν προκύψει κάτι άλλο στην συνέχεια στο Λονδίνο, το οποίο θα πραγματοποιήσουν οι δύο άνδρες. Τώρα όσον αφορά τον Ντουάρτε, το Λέριν Ντουάρτε, Λέριν Ντουάρτε, ναι. Διαβάσατε αρκετά πράγματα στο Λαμπαουτάρης από χθες που έγινε. Ξέρεις τι περισσότερο σε αυτά τα πράγματα κάνει ο κόσμος? Μπαίνει στο βίντεο. Φίλε, να σου ρωτήσω κάτι. Για μένα τα βίντεο δεν είναι πάντα πολύ καλό δείγμα. Τι είναι όμως? Γιατί να σου πω κάτι, το να βάλω. Βλέπεις τα καλύτερα. Να σου πω κάτι, το να βάλω το βίντεο ενός ποδοσφαιριστή πριν 5 χρόνια, ναι, τώρα το θέμα τι κάνει. Πριν 5 χρόνια μπορεί να έκανε παπάδες. Ναι, τι βίντεο βάλαμε εμείς πριν 5 χρόνια? Βάλαμε και ένα-δύο πρόσφατα, αλλά τα περισσότερα ήταν από προηγούμενες χρονιές. Το έχει και από τη φετινή σεζόν με τη Χεράκλες. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το σωματότυπό του είναι λίγο αρκουδάκι. Ακουδάκι. Έχει χαμηλό κέντρο βάρους, είναι μόλις 1,68. Ναι. Εμένα, όχι... Είναι γεματούλης δηλαδή. Δεν είναι πολύ γεματούλης. Εμένα τις κινήσεις του, στο σουλούπι του και τις κινήσεις του, αν και δεν είναι η διαθέση, μου θυμίζει λίγο το Φελίπη Σανσόν. Δεν έχουν βέβαια νομίζω καμία σχέση αγωνιστικά. Έχει πολύ καλό αριστερό. Οι δύο ποδοσφαιριστές έχει καλό αριστερό. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τον γκολ, φαίνεται και από τους αριθμούς του σε αρκετές σεζόν του στην Ολλανδία. Αυτός είναι ο παίκτης που λέμε αυτό το δεύτερο οχτάρι. Και καλά. Κοίτα, αυτός είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει το 4-2-3-1 δίπλα στο Σιώπη. Μπορεί να δίπλα. Ναι. Και ο Ματίγια πού θα πάει? Γιατί εσύ θεωρείς ότι ο Ματίγια θα είναι βασικός του χρόνου? Ποιος θα παίζει βασικός? Δεν ξέρω. Όποιος είναι καλύτερος στην προετοιμασία. Αυτός δεν θα παίζει με δύο εκεί πέρα. Μπορεί να παίζει με 4-2-3, αλλά μπορεί να παίζει με 4-3-3. Έχεις και τον Τόνσο, Χρήσανθε. Ο Τόνσο είναι μπροστά, ρε φίλε. Πιο επιθετικό γενής. Τώρα, αν παίξει με 4-3-3 και έχεις το Σιώπη, ναι, μπροστά τα στόπερ και έχεις δύο εσωτερικούς μέσους, ποιοι θα είναι αυτοί?
Τι με βοήθησε με λίγο με αυτό, με το εσωτερικού μέσου που το λέτε πολύ ωραία συνέχεια. Εγώ δεν το. Είναι τετράδα στην άμυνα. Τετράδα στην άμυνα. Αυτό που θέλει τώρα να ναι. περάσει ο Παντελίδης. Ναι. Μπροστά είναι ο Σιώπης. Ναι. Εδώ. Εδώ έχει άλλου δύο. Εννοεί τα δύο άκρα. Όχι, δεν είναι τα δύο άκρα. Τα άκρα είναι εδώ, η extreme. Εδώ είναι η εσωτερική μέση. Α, λες μπροστά από το Σιώπη. Μπροστά από το Σιώπη, ναι, ποιοι θα είναι. Ο ένας άλλο. Δεν λέγεται όμως 4-2-3-1. Αυτό είναι 4-3-3. Ή 4-1. 4-3-3 flat. Ναι, τέλος πάντων. Πολύ FIFA παίζει, μου αρέσει αυτό. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ναι. Ο γιος με το μεταξύ ξέρει όλους τους παίκτες. Ναι. Τους λέει βέβαια ναι. πώς είναι γραμμένοι στα αγγλικά για την εφτά. Για να στο θέσω αλλιώς λοιπόν. Ναι. Δηλαδή, ο Άρης παίζει. Ναι, ο Άρης παίζει 4. Για να το ναι. πάω σε όρους FIFA, ο Άρης παίζει 4-3-1 wide. Wide. Λοιπόν, ναι. Εμείς όμως το θέλουμε τώρα το 4-3-3 flat. Ναι. Ωραία, αυτοί οι δύο μπροστά ποιοι θα είναι. Αυτοί οι δύο μπροστά. Έχει τον Ντουάρτε. Εξαρτάται από το ποιοι θα είναι οι δύο εξτρέμ. Έχει τον Ντουάρτε και τον Ντόνσο. Εξαρτάται ποιοι θα είναι οι δύο εξτρέμ. Μπορεί να πα τον Ντόνσο άκρα. Μπορεί. Όχι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα παίζει πριν να παίζει ο Ντόνσο. Άμα λοιπόν παίξω μέσα στην Τούμπα, αυτοί οι δύο θα είναι ο Ματίγια και ο Ντουάρτε. Παράδειγμα. Μπορεί να ο Ντόνσο. Άμα δεν μπορεί να αντέξει μια ομάδα. Εκτό αν θα πάει να παίξει τόσο επιθετικά. Το θέμα είναι, δεν ξέρω τώρα. Περίμενε λίγο, γι' αυτό το λέω. Τι? Αν παίζω στο Βικελίδης. Θα παίξει. Ναι, θα παίξει ο Τόνσο και ο Ντουάρτε. Ναι. Απ' την άλλη, ο Ματίγια, μην ξεχνάς, δεν είναι μόνο ο ρόλος που έχει αποκτήσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής σε σχέση με την παρουσία του στο χώρο του κέντρου. Είναι μια βασική μονάδα όσον αφορά τα στημένα. Το αν είναι στον πάγκο δεν σημαίνει ότι σταματάει να αποτελεί βασική μονάδα. Φίλε, και πώς θα τα εκτελεί από τον πάγκο, θα εκτελεί τα στημένα. Κερδίζω δηλαδή το φάουλ στο 14ο λεπτό. Έχει παίξει για τα στημένα. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι ο παίκτη αυτό που έχω παίκτη. Έχει κι άλλου παίκτε που μπορεί να κάνουν τα στημένα. Όχι, δεν έχω κι άλλου παίκτε που μπορεί να κάνουν τα στημένα. Έχει τον Τόνσο. Όχι. Α, δηλαδή όχι, φίλε. Μόνο για τα στημένα θα κρατήσουμε το Ματίγια στην 11η. Όχι. Είναι μια βασική παράμετρο. Τέλο πάντων, θα φτάσει. Πάντα σε έναν ποδοσφαιριστή υπολογίζει το τι σου δίνει, τι θετικό έχει και τι αρνητικό. Γι' αυτό πα να πάρει. Πρόσεξε λίγο. Γι' αυτό πας να πάρεις ένα δεύτερο οκτάρι. Πας να πάρεις ένα δεύτερο οκτάρι, αν υποθέσουμε ότι ο Σιώπης έχει το ρόλο του καθαρού εξαριού κόφτη. Πας να πάρεις ένα δεύτερο οκτάρι για να καλύψει την όποια αδυναμία, γιατί έχει αδυναμία δεδομένη εκεί, έχει μεσοαμυντικά ο Ματίγια. Δηλαδή ο Τουάρτε θες να πεις ότι ήρθε για εναλλακτική. Όχι. Α. Ήρθε για συγκεκριμένα παιχνίδια να παίζει. Μαζί με το Ματίγια και σε κάποια άλλα παιχνίδια εγώ θεωρώ ότι ένα σύνολο το οποίο θα είναι ρε παιδί μου ας πούμε το λέω με μάτς για να καταλαβαίνει ο κόσμος μέσα στην Τρίπολη ο Ντουάρτε μπορεί να πάει και εξτρέμ. Έχει παίξει και εκεί, ναι, όχι πολλά παιχνίδια αλλά έχει παίξει είναι, και όπως... μπορεί να παίξει και με ανάποδο πόδι. Οι δύο θέσεις οποίες έχει αγωνιστεί περισσότερο στην καριέρα του είναι ως οχτάρι. Στα βιντεάκια πάντως που τον είδα δεν έπαιζε οχτάρι. Έπαιζε εξτρέμ. Ως οχτάρι και ως δεκάρι. Δεν ξέρω, δεν πρόσεξα να σου πω την αλήθεια γιατί τα έβλεπα στο κινητό χθες. Είναι εντάξει, είναι, ναι. Δεν είδα ποια χρονιά ήταν, αλλά πιο πολύ τον είδα να παίζει από τα δεξιά. Με ανάποδο πόδι. Στο 8 και στο 10 και εξτρέμ. Όχι πολλά παιχνίδια σε εξτρέμ, αλλά κυρίως στο 8 και στο 10 έχει αγωνιστεί στην καριέρα του. Καλός παίκτης, δυνατά πόδια, πολύ καλή τεχνική. Και αριστερό μπακ έχει. Εξαιρετική πάσα. Ναι, έχει πολύ καλή πάσα. Ο Ντουάρτε. Δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα με το χαρακτήρα του ή οτιδήποτε άλλο, γιατί γενικότερα στα ρεπορτάζ που μπήκα και διάβασα έλεγαν ότι αν έχει το μυαλό του. Αυτό το λες συνήθως όταν υπάρχει ζητηματάκι. Ναι. Μπορεί να μην υπάρχει και τίποτα. Έτσι, να είναι απλά. Μια κρίση του εκάστοτε δημοσιογράφου. Αλλά γενικότερα οι τοποθετήσεις έχουν να κάνουν με αυτό το κομμάτι ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης με την μπάλα κάτω, γρήγορος, με αυτό το ξεπέταγμα, δυνατός. Ναι. Με πολύ καλή κάθετη πάσα, με πολύ δυνατό αριστερό, που θεωρούνταν κάποια στιγμή από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ολλανδία. Αλλά... έφτασε μέχρι ένα σημείο. Τώρα, βέβαια, όταν στην Ολλανδία έχεις παρουσία σε όλες τις μικρές ομάδες, έχεις και δύο συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας κτλ., σε παίρνει ο Άγιαξ με 3 εκατομμύρια ευρώ κτλ., προφανώς κάτι καλό κάνεις. Έτσι. Ναι, τον είχε πάρει τότε για την καταστάτη του Έριξεν που είχε φύγει για την Τότεναμ. Βέβαια, στον Άγιαξ δεν κατάφερε να στεριώσει από την δεύτερη χρονιά. 18 παιχνίδια. 22 παιχνίδια την πρώτη σεζόν, πήρε και το πρωτάθλημα. Στη συνεπόμενη χρονιά ήταν μεταξύ πρώτης και δεύτερης ομάδας στον Άγιαξ και έφυγε δανεικός το Γενάρη για τη Χέρενφέιν. Μετά έφυγε πάλι δανεικός για την Μπρέντα
Και το 16 πήγε στη Χέρακλες, όπου αγωνιζόταν μέχρι και προσφάτως, για 3 χρόνια. Είχε κάνει τριετέ συμβόλαιο. Ήταν στη δεύτερη θητεία του. Τα πήγε αρκετά καλά. Η τελευταία σεζόν ήταν, νομίζω, και πιο γεμάτη της καριέρας του, με πάνω από 30 συμμετοχές, με 6 γκολ και 2 ασίστ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια περίπτωση πολυεργαλείου, να το πω έτσι, αν σου βγει και αν σου δώσει αυτά τα οποία τον είχες δει να κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Παντελίδης σε αρκετές θέσεις. Είπαμε, ακόμα και αριστερό μπακ έχει παίξει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το ύψος του είναι ένα μειονέκτημα, το 1,68, αλλά σε άλλα στοιχεία του παιχνιδιού του γίνεται πλεονέκτημα, γιατί είναι αυτό το χαμηλό κέντρο βάρους που λέμε, που τον βοηθάει να ελίσσεται καλύτερα, να έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Είναι λίγο έτσι δαιμονάκος, να το πω, στο ένας εναντίον ενός, στο να μπει μες στην περιοχή. Γενικότερα είναι μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, όχι τόσο καλός ανασταλτικά, λένε οι πληροφορίες. Εντάξει, άμα ήταν και καλός ανασταλτικά και είχε και ύψος, δεν θα έρχονταν στον Άρη και θα έπαιζε ακόμα στον Άγιαξ ο συγκεκριμένος. Φαίνεται από το βιογραφικό του, από τους αριθμούς του, ότι πρόκειται για μια καλή, πολύ καλή επιλογή για τη μεσαία γραμμή. Πόσες ασίστ είχε, λέει ένας φίλος? Συνολικά, είχε πέρυσι. Δεν ξέρω, λέει. Πες μας από συνολικά. Περίμενε. Πέρυσι είχε 2. 2! Μόνο. Κάτσε, γιατί. Να πω κάτι όμως, κάτι με προβληματίζει, ρε φίλε. Ένα εκατομμύριο αξία. Πολλούς κοντούς δεν θα έχουμε πάλι. Ναι. Καψιλό θα βάλουμε. Μαζί σου αυτό, αλλά οι άνθρωποι της ομάδας αποφασίζουν. Στην Eredivisie έχει συνολικά 14 assist και 23 γκολ σε 162 εμφανίσεις στην πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Εντάξει. Είναι γενικότερα ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να σε βοηθήσει και στο δημιουργικό κομμάτι. Αυτό είναι ένα από τα του παιχνιδιού, ότι μπορεί να σε βοηθήσει στη δημιουργία. Είπαμε, το ύψος του είναι ένα μειονέκτημα, ok. Είχαμε πει, αν θυμάστε, πριν λίγο καιρό του Άρης έψαχνε έναν αριστεροπόδαρο για τη μεσαία γραμμή του. Βρήκε αριστεροπόδαρο, δεν τον βρήκε στο ύψος το οποίο θα ήθελε. Αλλά ας τον δούμε και μέσα στο γήπεδο το συγκεκριμένο, και μετά θα τον κρίνουμε και αυτόν, όπως θα κρίνουμε και όλους τους υπόλοιπους που θα έρθουν, και το Σούντγκρεν που έρχεται αύριο, και όλους όσους θα αποκτηθούν στη συνέχεια. Θεωρητικά πάντα έχεις τον Μπάσα, έτσι. Μην το ξεγράφουμε τον Μπάσα. Θεωρητικά. Βέβαια, πολλά μεγάλα συμβόλαια μαζεύονται στα χαφ πλέον. Δεν ξέρω. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, okay, ναι. Κάνει και το οικονομικό τέτοιο. Κάνω το οικονομικό, χρήσανε για 4 χρόνια. Στο σουφλί πήγαινα και στο. Καλά, δεν πήγαινε γι' αυτό. Και στο κοκκινόχωμα. Δεν πήγαινε γι' αυτό. Και γι' αυτό. Πήγαινε γιατί είχε και 8 εκατομμύρια φουπουά απλήρωτο. Και γι' αυτό όμω πήγε. Εντάξει. Μάζεψε όντω συμβόλαια τα οποία δεν μπορούσε να τα αντέξει. Εννοείται. Καλά κάνει και το επισημαίνει που και που, αλλά δεν νομίζω ότι το μεγάλο συμβόλαιο είναι τα 150 και τα 200 χιλιάρια. Το μεγάλο συμβόλαιο είναι τα 800. Εντάξει, αυτούς τους αριθμούς δεν μπορείς να τους πλησιάσεις, χρήσαν θα πούμε. Ούτε τότε μπορούσες, αλλά τους έκανες. Εντάξει. Άρα αυτά με τον Ντουάρτε, ναι. Ποιος, έχουμε εικόνα για το πότε έρχεται και τα λοιπά. Μέσα στις επόμενες μέρες, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάντως αυτός απολαμβάνει τις διακοπές του, από ό,τι είδαμε λίγο στο Instagram του. Ναι. Με τη σύζυγό του. Α, είναι και παντρεμένο το παιδί. Είναι και παντρεμένο το παιδί. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Θα δούμε πότε θα έρθει και αυτός. Εντάξει, θα είναι πάντως και αυτός και ο Σούντγκρεν θα είναι στην έναρξη προετοιμασίας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Σούντγκρεν, ο οποίος είπαμε έρχεται αύριο το απόγευμα, θα είμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούμε τον Σουηδό και οι άνθρωποι του Άρη φυσικά. Όχι ο Κωνσταντίνος Γεμαντόπουλος, γιατί θα λείπει ο αθλητικός διευθυντής του Άρη, θα είναι οι άνθρωποι της ΠΑΕ για να υποδεχθούν τον Σουηδό, να περάσει έτσι κάποια 24 ώρα στην πόλη. Να ρυθμιστούν και τελευταίες λεπτομέρειες όσον αφορά την μεταγραφή του στον Άρη. Να υπογράψει και το συμβόλαιο όταν περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να γυρίσει πίσω στη Σουηδία. Το είπε κι άλλος λίγο πριν αναχωρήσει, όχι βασικά μετά το παιχνίδι με τη Χάμαρμπι χθες, ότι δεν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ. Έχει ακόμα τουλάχιστον, νομίζω, 1-2 παιχνίδια θα έχει να τα δώσει με τους Σουηδούς. Και περιμένουμε πλέον να δούμε τι άλλο
θα προκύψει με τα γραφικά για τον Άρη. Και με το φορ, που όπως είπε και ο Χρήστανος, είναι πιθανό να έχουμε κάτι το ταξίδι των ανθρώπων της ομάδας στο Λονδίνο. Τον Extreme, που και με αυτό δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα σε επόμενες μέρες. Του στόπερους καθυστέρηση λίγο, θεωρώ εγώ. Από τη στιγμή που και ο Άρης δείχνει μια διάθεση να περιμένει τον Γκάλβεθ, έχοντας βέβαια stand-by και άλλες επιλογές και περιμένοντας τι θα γίνει και με τον Ρόους και τη Λοριάν. Εδώ ένας σύλλος λέει: πιστεύω θα πάρει και άλλο παίχτη. Λέει ψηλό εκεί. Μακάρι. Να κοιτάξτε, λέμε για 4-5 παίχτες οι οποίοι προορίζονται θεωρητικά για περισσότερο βασική. Έτσι να το πω έτσι κάπως απλά, γιατί το βασικό θα το κερδίσεις. Αλλά θα υπάρξουν και άλλοι 4-5 που θα είναι ακριβώς εναλλακτικές λύσεις κτλ. Αν όμως κρατήσεις τον Μπάσα. Δεν χρειάζεται να πάρεις άλλον. Δεν θα πάρεις κι άλλον. Όχι, εντάξει. Μετά όντως θα πούμε μέσα. Για να πάρεις παίχτη εκεί πρέπει να φύγει κάποιος. Για να πάρεις κι άλλον. Για να πάρεις κι άλλον παίχτη. Και αν πάμε στην κουβέντα του να φύγει κάποιος παίχτης, όλοι καταλήγουμε σε ένα όνομα αυτή τη στιγμή. Το Σιώπη. Σιώπη δύσκολο. Και άμα τον πουλήσεις. Άμα έρθει μια ομάδα και δώσει 1,5 χαρτί για το Σιώπη, τον πάμε στο αεροδρόμιο εμείς. Πόσο? 1,5. Τον έκλεισες 1,5? Νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή. Όποτε, αν μπορείς να πουλάς, θα πουλάς. Σωστό. Λέω εγώ. Λες εσύ. Εντάξει, τώρα τι θα σου πω. Αυτά όσον αφορά και τον Ντουάρτε. Είπαμε και για τον Γεύτοβιτς. Θα περιμένουμε μέχρι το βράδυ αν θα προκύψει κάποια εξέλιξη από το ραντεβού που θα γίνει με την πλευρά του Σέρβου μεσοεπιθετικού. Είπαμε και για τον Σούντγκρεν, ο οποίος έρχεται αύριο. Λοιπόν, αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές όσον αφορά τα μεταγραφικά του Άρη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάντως το θετικό είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα αρχίζει να υπάρχει μια ωραία κινητικότητα, γιατί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες δεν είχαμε πολλά. Όχι ότι δεν είχαν άνθρωποι του Άρη, αλλά δεν είχαμε κάτι χειροπιαστό, ενώ τώρα υπάρχει το θέμα με τον Ντουάρτε. Ο δεύτερος μόλις Ολλανδός που θα φορέσει τη φανέλα του Άρη, μετά από τον Ρίτσαρντ Κνόπερ τη σεζόν 2002-2003. Νομίζω ότι είχαμε περισσότερους. Δεν είχαμε τελικά. Τι? Ολλανδούς. Δεν ψωνίζομαι πολύ από την Ολλανδική αγορά, από ό,τι κατάλαβα. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Και πλέον περιμένουμε να δούμε αύριο τον Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο οποίος υπάρχει μια φωτογραφία που μπορείτε να δείτε με το κασκόλ του Άρη κιόλας. Κάποιος φίλος ομάδας του, τον Τζίμπιζη στη Σουηδία. Εντάξει, θα το φορέσουν λογικά και αύριο, γιατί φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που η ΠΑΕ γνωστοποίησε την ώρα της άφιξης του παίχτη, θα υπάρχει και κόσμος, πιστεύω, στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Δεν ξέρω πολύ οι λίγοι, αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχουν. Μια φανέλα του Super 3 και πάνε. Ο παδός του Άρη εδώ. Αυτά τα κάνετε εσείς παλιά. Φανέλα του Super 3, όχι ρε. Του Super 3. Που πήγαινατε κασκόλ και φανέλες. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, όχι. Τον υποδέχτηκε το μη. Το είπαν, τον υποδέχτηκε και τέτοια. Ναι, ναι. Με τον συντάκτη μη. Ναι, συντάκτη μη. Λοιπόν, υπάρχει και ένα blog του Χρήστα, να μπορείτε να διαβάσετε όλα από το Άρη. Εξαιρετικό, βέβαια. Εξαιρετικό, ναι. Και μπόλικα ρεπορτάζ βλέπω το πρωί μπασκετικά από τον Αντώνη τον Γκάτζιο, που ξεκινήσει δυναμικά σήμερα. Υπάρχει και δικό του blog το οποίο μπορείτε να διαβάσετε. Με μπέρδεψε λίγο ο τίτλος στο τέτοιο του Αντώνη. Αλλά ο Αντώνης πάντα βάζει ψαγμένους, τον έβλεπα πάντα. Και στο Basket Plus και τα λοιπά. Έχει ψαγμένους τίτλους, άμα το δεις. Ναι. Εδώ είναι. Κάτω δεν είναι όμως. Πώς δεν είναι, για κάνε. Άνω τους εδώ. Πώς δεν είναι, πρώτος είναι. Δεν ήταν. Μπήκε. Και κάτω μπήκε. Μάλιστα. Ωραία. Έχω ένα πεντάλεπτο, Ναι. Να κάνω ένα σχόλιο πολιτικό. Ναι. Λοιπόν, σε σχέση με τις εκλογές, ότι αποτελεί μια ήττα το γεγονός ότι ο Ταχιάος έχασε από τον Ζέρβα, είναι ήττα. Αλλά είναι ήττα καθαρά εντυπώσεων. Και είναι ήττα εντυπώσεων γιατί από τη μία ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός τους ολόκληρος, επένδυσε σε μια τακτική φθοράς του Ταχιάου
Και είναι σωστό αυτό που λένε, δεν δώσαμε γραμμή. Αλλά την ίδια στιγμή δώσανε γραμμή κόντρα στον Ταχιάο με τοποθετήσεις και του Κυριάκου Κυριάκου, του Γιώργου Σαββίδη, όλων των δημοσιογράφων. Καθημερινά σχεδόν βλέπαμε κείμενα κατά του Ταχιάου. Και από εκεί και έπειτα ήταν δεδομένο ότι είτε ο Ορφανός είτε ο Ζέρβας περνούσε στην επόμενη φάση, στο δεύτερο γύρο, θα προέτρεπαν να στηριχθεί ο ένας εκ των δύο. Με την Οτοπούλου ήταν λίγο πιο φλουή η κατάσταση, γιατί υπάρχει κομματική στήριξη. Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που βγήκε ο Ταχιά, ο Ζέρβας στο δεύτερο γύρο, αν μας είχατε ακούσει και είχατε ερμηνεύσει και όσα διαβάζαμε και γράφαμε, γνωρίζαμε ότι θα υπάρξει στήριξη και από τον Ορφανό και από την Οτοπούλου προς τον συγκεκριμένο, και αυτό φάνηκε και στην κάλπη. Το ζητούμενο είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο οργανισμός Άρης ήταν απροετοίμαστος. Θα μου πει κάποιος, εδώ ήταν απροετοίμαστη ολόκληρη Νέα Δημοκρατία. Ο Άρης δεν θα ήταν απροετοίμαστος. Απλά, ο οργανισμός του συμπολίτη, με όλη την οικονομική υποστήριξη που έχει ο μεγαλομέτοχος του, για τις δημοτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη, δούλευε εδώ και μήνες. Και δούλευε επικοινωνιακά, δούλευε οικονομικά, δούλευε σε επίπεδο στελέχωσης των υποψηφίων, δούλευε με ανοιχτή στήριξη προς συγκεκριμένους υποψήφιους και όπως φάνηκε δούλευε και ως προς την επικοινωνία του να πληγεί ο αντίπαλος. Ο Άρης και ο κόσμος του δούλεψαν δύο μέρες, την Τετάρτη, την Πέμπτη, άντε τρεις και την Τρίτη και την Παρασκευή τέσσερις. Λέγοντας απλά ότι ο Αριανός θα στηρίξει τον Ταχιάο. Προφανώς και δεν κερδίζονται έτσι εκλογές. Προφανώς και δεν ήταν μάλλον Άρης ΠΑΟΚ. Απλά πέρασε το Άρης ΠΑΟΚ γιατί έτσι τους βολεύει. Σε αυτό το ότι πέρασε το Άρης ΠΑΟΚ γιατί έτσι τους βολεύει, έχουμε και εμείς την ευθύνη μας ως οργανισμός συνολικότερος. Είδατε βέβαια ότι και τα κείμενά μου και οι τοποθετήσεις μας την προηγούμενη εβδομάδα ήταν παιδιά, ηρεμήστε. Μην το πάτε σε Άρης ΠΑΟΚ, γιατί πάρα πολύ απλά δεν είναι Άρης ΠΑΟΚ. Είναι κάποιος που προετοιμάζεται 6 μήνες για αυτό και κάποιος που του λένε ξεκίνα να τρέχεις. Και αυτό συνέβη στο τέλος. Είναι βέβαια ένα μάθημα για το μέλλον. Αλλά επί της ουσίας είναι και κάτι άλλο. Φυσικά, για να ξέρετε να απαντάτε κιόλας, ο Ζέρβας δεν πήρε το 67% της Θεσσαλονίκης. Ο Ζέρβας πήρε το 67% από το 36% που ψήφισε την Κυριακή χθες. Πήρε 60.000 ψήφους, ούτε 60.000 ψήφους, 59.000 ψήφους και κάτι. Αν θεωρούν κάποιοι ότι 59.000 άνθρωποι είναι η Θεσσαλονίκη του 1,5 εκατομμυρίου, προφανώς και είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Το πιο σημαντικό όμως είναι, και αυτό που πρέπει να σημειώσετε και να πείτε σε όλους αυτούς τους αλαλάζοντες, είναι το εξής. Όλους αυτούς τους νικητές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ένα νόμο της απλής αναλογικής στους δήμους με προφανείς τους στόχους να έχει εκπροσώπηση σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Γιατί σου λέει 2, 3, 5, 10, 15% θα πάρω. Ήξερε, και τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ότι στο δεύτερο γύρο ελάχιστη θα ήταν η εκπρόσωπή του που θα περνούσαν. Άρα για να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα παρουσία στα δημοτικά συμβούλια έπρεπε να βρει αυτό το νόμο που βρήκε. Γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Αδιαφορώντας για τα τεράστια προβλήματα που προκύπτουν σε δήμους όπως τη Θεσσαλονίκη. Που βέβαια
γυρίζει μπούμεραγκ στους πανηγυρίζοντες. Διότι ο κύριος Ζέρβας θα είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης από το Σεπτέμβριο που μας έρχεται και θα έχει συνολικά 7 ψήφους στο Δημοτικό Συμβούλιο. 7 από τους 49. Θα πει κάποιος, θα γίνουν συμμαχίες. Προφανώς και θα γίνουν συμμαχίες. Ο κύριος Σταχιάος λοιπόν ξεκινάει από το 11 και ψάχνει να βρει συμμαχίες. Ο κύριος Ζέρβα ξεκινάει από το 7 και ψάχνει να βρει συμμαχίες. Και ψάχνει ο ένας από το 11 να πηγαίνει στο 25 και ο άλλος από το 7 να πηγαίνει στο 25. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν για όλους αυτούς που πανηγυρίζουν σήμερα για τη Θεσσαλονίκη να δω τι ακριβώς θα λένε και θα γράφουν όταν θα προκύψει νέα κυβέρνηση μετά την 7η Ιουλίου και είτε είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ο ορφανός, γιατί είμαι βέβαιος ότι κάπως διαφορετικά θα λειτουργεί με Νέα Δημοκρατία και διαφορετικά με ΣΥΡΙΖΑ, η Νοτοπούλου, ο Ψωμιάδης, ο Βούγιας, αλλά πάνω απ' όλα πώς θα λειτουργεί ο νέος μας δήμαρχος, ο κύριος Ζέρβας. Πώς θα λειτουργεί με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και πώς θα λειτουργεί με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ζέρβας, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα διαβάζαμε και ακούγαμε ότι δεν έχει κομματικό μανδύα, ενώ ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2015 και μάλιστα στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, και δεν έχει πολύ πλάκα να λένε όχι στον Ταχιάο, ο οποίος είναι κολλητός με το Μητσοτάκη, που θέλουν να φέρουν το παλιό την ίδια στιγμή που ο έτερος υποψήφιος και υποψήφιος ήταν με τη Νέα Δημοκρατία και στήριξε το συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό, ο οποίος ήταν αντιδήμαρχος της τωρινής διοίκησης του Δήμου, την οποία έρχεται να αλλάξει. Αυτό όμως είναι και ένα μάθημα επικοινωνίας. Είναι ένα μάθημα για να δείτε πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Και το σύστημα οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχει προοδεύσει πάρα πολύ στην επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι εξαιρετικά δυνατό. Και αν δεν το αντιληφθεί αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Άρης, αλλά αν θέλετε να ανοίξω την εικόνα και να το βάλω πολιτικά, αν δεν το αντιληφθούν οι δυνάμεις εντός ή εκτός εισαγωγικών που θεωρητικά πάντα αυτή τη στιγμή είναι απέναντι από τον Ιβάν, που σήμερα μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζουν αυτά ξέρετε. Οι κυβιστοί στην πολιτική είναι συνεχείς, αλλά αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, έτσι είναι το πράγμα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Αν δεν αντιληφθούν την τεράστια δύναμη που έχει αποκτήσει επικοινωνιακά στη Βόρεια Ελλάδα, και τα μικρόφωνα που ακούτε αυτή τη στιγμή είναι από τα λίγα που δεν χορεύουν σε αυτούς τους ρυθμούς, γιατί εδώ στο Λίμπερο είναι λίμπερο τα πράγματα. Ο Ζαγόρας λέει ό,τι θέλει, ο Τσαλτίδης λέει ό,τι θέλει, και ναι, και πρέπει να το αποδεχτούμε εμείς και ως Αριανοί ότι ο Κόλκας θα λέει ό,τι θέλει. Ότι ο Συρίγος θα λέει ό,τι θέλει. Ότι ο Νίκος θα λέει ό,τι θέλει. Και δεν θα χορεύουμε όλοι στον ίδιο ρυθμό. Και ούτε θα επιβάλλω εγώ τι θα πει ο Σταύρος, ούτε ο Σταύρος θα πω εγώ. Αλλά καλός ή κακός, στην Θεσσαλονίκη μιλάμε για εξαιρέσεις. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι βλέπετε σε τι ρυθμούς κινήθηκαν. Ανακαλύψατε εφημερίδες Free Press στην Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα κάποιοι Αριανοί. Αυτά τα μέσα
με πολλά ακόμα site στο διαδίκτυο. Πέρα από τις κλασικές εφημερίδες ή οτιδήποτε άλλο. Ασκούν καθημερινά πολιτική. Ασκούν πολιτική σε θέματα της κοινωνίας. Ασκούν πολιτική σε θέματα των συγκοινωνιών. Ασκούν πολιτική στο θέμα της καθαριότητας. Ασκούν πολιτική στο θέμα της μετανάστευσης. Ασκούν πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Ασκούν πολιτική σε επίπεδο περιφέρειας. Ασκούν πολιτική σε θέματα πολιτικά. Και ασκούν πολιτική σε θέματα αθλητικά. Ασκούν πολιτική στην Θεσσαλονίκη. Και μια μέρα που ξυπνάτε, μια Κυριακή πρωί και πάτε να ψηφίσετε και αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει επικοινωνιακά, είστε ο ένας ή οι δύο ή οι τρεις στους δέκα. Γιατί οι υπόλοιποι 6-7 που δεν ασχολούνται επισταμένα όπως εσείς, γιατί είστε Άρης και παρακολουθείτε και ασχολείστε με τα αθλητικά εννοώ, αντίστοιχα υπάρχει ο άνθρωπος που ασχολείται με την καθαριότητα, με την κοινωνία, με το μεταναστευτικό, με το οτιδήποτε τον ενδιαφέρει και καταπιάνεται καθημερινά. Άρα δεν μπορεί κάποιος να τον κοροϊδέψει, δεν μπορεί να τον εξαπατήσει ή τέλος πάντων δεν μπορεί να τον επηρεάσει. Γιατί το συμφέρον του είναι η ιδιωτική καθαριότητα, παράδειγμα, ή να γίνει ο Αστ Μπομπάστ. Δεν μπορεί λοιπόν να τον επηρεάσει. Αλλά τους υπόλοιπους 6-7 στους 10 που δεν είναι η καθημερινότητά τους και η ενασχόλησή τους, επηρεάζονται. Επηρεάζονται βλέποντας ότι ο ορφανός είναι το φαβορί για την πρώτη Κυριακή. Επηρεάζονται από τη δημοσκόπηση. Επηρεάζονται βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα χάσει μέχρι 2 μονάδες ή θα κερδίσει με μισή μονάδα. Επηρεάζονται. Και επηρεάζονται και από πολλά άλλα πράγματα. Επηρεάζονται βλέποντας τον Βασιλιάδη την τελευταία εβδομάδα να έχει συναντηθεί με τον Γιανακόπουλο για το Βοτανικό, με τον Αγγελόπουλο για τα Λιώσια. Με τον Πάουκ συναντήθηκαν πιο νωρίς τα παιδιά. Γιατί είχε και το Μακεδονικό στη μέση, οπότε έπρεπε να γίνει πιο νωρίς. Να έρθει ο Καμένος βόλτα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, να πάει ΑΣΠΑΟ κτλ. Ο Καμένος, αλήθεια, δεν υπήρξε θρίαμβος με Καμένο. Δεν θα κατέβει τώρα. Δεν θα κατέβει τώρα. Μάλιστα. Άρα, όλα ενώνονται στην επικοινωνία. Και ή πρέπει να αντιληφθούμε επιτέλους το τι συμβαίνει, και όχι απλά και μόνο να κράζουμε ή να φωνάζουμε ή να αλαλάζουμε ότι ο ένας είναι Παοξής, ο άλλος θα παίρνει από τον Μπαρμπιγιάν και ο τρίτος είναι εγκάθετος του Οτσαλάν και ο πέμπτος είναι του Αμπραχαμιάν ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων. Ή πρέπει, τέλος πάντων, αυτή είναι όλη η ουσία. Όλη η ουσία είναι αυτή. Γιατί όταν αυτά τα λέγαμε για τις ενώσεις, κάποιοι λέγανε δεν λέτε για τον Καλαϊτζίδη και τις μεταγραφές. Όταν πήραν τις ενώσεις και λέγαμε για την ΕΠΟ, κάποιοι πετούσαν αετό. Και ο Άρης μονίμως έχει αυτό το θέμα. Δεν έχει πλάνο. Δεν έχει τακτική. Δεν έχει επικοινωνία. Βέβαια, να πω και κάτι. Στην εποχή μας η επικοινωνία θέλει πολλά λεφτά. Πάντα ήθελε. Θέλει ή πολλά λεφτά ή συμμαχίες. Θέλει να εκμεταλλεύεσαι τις περιστάσεις. Σε ένα βαθμό υπήρξαν αριανοί που αντιλήφθηκαν το γιατί πρέπει να στηρίξουν ένα συγκεκριμένο. Όχι για αυτόν καθ' αυτόν. Όχι για την πολιτική που πρεσβεύει. Αλλά γιατί έβλεπαν τι γινόταν από την άλλη πλευρά. Αλλά το κατάλαβαν 3-4 μέρες πριν τις εκλογές. Όταν οι λαγοί έπαιρναν την ψήφο του Αριανού
και απλόχερα έκαναν τη δουλειά που διατάχθηκαν να κάνουν. Ας γίνει μάθημα για την επόμενη φορά, γιατί τώρα δεν αλλάζει. Και ας κοιτάξουν άπαντες να δουν πώς ο Άρης θα πάρει αυτό που του πρέπει μέσα στην πόλη του. Και όχι την Παρασκευή πριν τις εκλογές να φιλοξενεί την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στο Παλέντε Σπορ για να μας πει ότι και του χρόνου θα παίζουμε στο Παλέντε Σπορ. Και την ίδια στιγμή ο ένας να παίρνει στρέμματα, ο άλλος να παίρνει 20 εκατομμύρια, ο άλλος να του χτίζεις γήπεδο, ο άλλος να του χτίζεις γήπεδο και ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Και εσύ να πάρεις το κηλικείο στο Παλέντε Σπορ. Να πουλάμε σοκολάτες και σάντουιτς. Γιατί ούτε αυτό σου δίνουνε. Σου το δίνουν υπό την προϋπόθεση να αναλάβεις τα λειτουργικά. Μέσα θα μπαίνεις. Και παζαρεύουν αν θα σου δώσουν 50 ή 100 για τα λειτουργικά έξοδα ή 200. Όταν δίνουν 20 εκατομμύρια. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μόνο οι ρεπόρτερ του Άρη τα λέμε αυτά. 4, 5, 6. Μέχρι εκεί. Δεν τα άκουσα από κανέναν πολιτικό, από κανένα κόμμα. Γιατί ακόμα και αυτός που συγκρούονταν μαζί τους, συγκρούονταν όχι γιατί βγήκε να τα πει, αλλά γιατί το στοχοποιήσανε για τους δικούς τους λόγους και αμυνόταν. Αυτά. Στις επόμενες εκλογές που θα κατέβω, θα τα πω εγώ. Πάμε... Μετά το break θα μας πεις και για τη... Θα κατεβάσω το κόμμα Αριανή Λύση. Για την αεροποντή. Δεν έβαλω άλλο σε ελληνική λύση. Θα κάνω εγώ Αριανή Λύση. Μας πεις μετά το break για την αεροποντή στο Βαθύλακο. Την αεροποντή στο Βαθύλακο την εξήγησα το πρωί. Είναι ξεφτύλα αυτό που συμβαίνει. Εννοείται. Ελπίζω ο νέος δήμαρχος, που δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο, να ανοίξει δύο φρεάτια να πηγαίνουν τα νερά. Γιατί αυτή είναι η υπόθεση. Διαφορετικά, καμιά μέρα ο δορυφόρος θα βγάλει φωτογραφία από πάνω και θα έρθει μετά η εφορία και θα μου πει ότι έχω χτίσει πισίνα. Γιατί πισίνα φαινόταν η αυλή. Μόνο ζημιές. άμα δεν έπατε ζημιές, μην το. Εντάξει, okay. Την πρώτη φορά είχε αρικά, κύριε φίλε. Ο μηχανισμό μου κατέστρεψε. Από την πόρτα. Λοιπόν, μαζί μας τα δάτρα. Ευχαριστώ δηλαδή που ήταν μόνο τόσο. Πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε. Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμούλες στο 23-10-287-3 οκτάρια. Αυτός είναι ύποπτος, να ξέρεις. Καβαδίας, είναι ύποπτος αυτός, να ξέρεις. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν σου είπα, ρε φίλε, ότι είναι ύποπτος. Λοιπόν, κύριε δημοσιογράφε Χρύσανθε, επειδή στο έχω ξαναπεί ότι ο Βρεγμένος εκεί δεν φοβάται και σ' άκουσα τα σχόλια που έκανες, μου θύμισες το Στεφανίδη τότε της Λέσκης. Και επειδή είπε για όταν είσαι άσχετος, αυτό σκέφτεσαι βέβαια. Ναι. Λοιπόν, και επειδή μου θύμισε αυτές τις ιστορίες και αναφέρθηκε στο κλεισθένι που εγώ πρέπει να στο εξηγήσω δυο μέρες τι σημαίνει κλεισθένι. Εσύ να μου εξηγήσεις εμένα τι σημαίνει κλεισθένις. Ναι, τι σημαίνει. Για πες μου λίγο, αφού ξέρεις τον κλεισθένι, ποιος ήταν ο κλεισθένις. Ήταν ένας αρχαίος. Αρχαίος. Τώρα πολιτικός ήταν κάπως φιλόσοφος. Άμπελο φιλόσοφος. Ναι, όπως ήταν παλιά πολύ τέτοιοι. Ξεκίνα να μου ξεκινάς λοιπόν για τον Κλεισθένη. Λοιπόν, περιμένω, έχεις δύο μέρες. Και επειδή μου αναφέρθηκε στα μέσα, ούτε το θα σου θυμίσουν δεν ξέρεις ούτε τον Κλεισθένη, βρε. Τι? Τη Σόγερ. Και θα σε πω και για τα ποια ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Και ποια Στάγερ, βρε. Τα αγόρασε. Άκου, θα σου πω πολλά. Ναι. Τα αγόρασε ο Μπόμπολας. Το δίνει στο ψυχάρι του Μέγκα. Το Μέγκα πουλείται στο Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης το δίνει στον Αφραγκούζο. Ο Αφραγκούζος παίρνει το Σκάι, το δίνει στο Κοντομινά. Ο Κοντομινάς το παίρνει, το κάνει Αλφα. Μετά το δίνει στον Ψυχάρι. Ο Ψυχάρης το παίρνει και κάνει το Έθνο στα Νέα και. Ό,τι να είναι τα τρία. 360 δισεκατομμύρια χρέη. Μάλιστα. Που επί 45 χρόνια, όσο είναι η ηλικία μου, αυτοί οι τύποι διοικήσανε. Και θα μου πεις και για την κηδεία 100. Τι συνέβη με τον Παπαγεωργόπουλο που βγήκε με τον νόμο Παρασκευόπουλο. Και στο ξαναλέω ότι είναι ο Κλεισθένης και θα έρθω εκεί να το εξηγήσω και θα φέρω και το βιβλίο της ιστορίας για τον Κλεισθένη.
Καταλάβετε κύριε δημοσιογράφε, μάλιστα, που εσύ κάποτε δούλεψε στον Αλφα που ο Κοντομινάς το είχε χρόνια τότε τον Άρη και τον ήθελα να το δώσει από το, από το σκάφος του στον... αφού τα ξέρεις όλα, πες και γιατί φύγαμε. Πες γιατί μας έδιωξε κιόλας. Ορίστε. Και καθίστε. Μας ακούτε κύριε δημοσιογράφε. Πες γιατί μας έδιωξε κιόλας αφού ξέρεις ότι δούλεψα. Ναι, ναι. Γιατί έπαιρνε ο Σαρούχας τις επιταγές και ζεύεται μέσα... Γιατί έδιωξε εμάς, πες. Εμάς γιατί έδιωξε. Ναι, εσύ ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις. Δεν ήμουν μπροστά. Α, δεν ήσουν μπροστά. Μπροστά. Γιατί βγάλαμε πρωτοσέλιδο στο Μέτρο Σπορ Κοντομινά ξύπνα. Γι' αυτό μας έφαγε, για τον Άρη. Αλλά ναι, ήξερες να πεις ότι δουλέψαμε. Κοκοκό. Γιατί όταν έλεγε ο Σούπερ 3 ξύπνα, πήγαινε και τον έδινε στο Ζαχουδάνι. Είναι ψέμα. Ό,τι να είναι λες. Δεν μου λες. Στο Ζαχουδάνι. Κάνα καλό κάνεις εκεί στη Χαλάστρα. Κάνα καλό κάνεις εκεί στη Χαλάστρα. Ορίστε. Άντε πάμε το ορίστε. Άστο καλαμπούρι. Το καλαμπούρι άστο. Εμεσένα τι να κάνουμε σοβαρά. Λοιπόν, μιλήσουμε. Άστο το καλαμπούρι. Ναι. Αυτά που είπες, γιατί σου είπα. Αν είναι για την πολιτική εγώ και βγούμε εμείς οι δυο, 10 γκολ θα φας και 10 γκολ θα φας. Το πόδι που μπορεί να με κερδίσει είναι στα, στη νομική. Στα άλλα όλα, όλα γκολ θα τρώω. Εδώ βρε τον Κλεισθένη, δεν ξέρεις ποιος ήταν. Άσε βρε που δεν ξέρω τον Κλεισθένη. Ποιος ήταν. Πάσε φέρω την ιστορία σου, πω ποιος είναι ο Κλεισθένης. Βρε άσε τι να μου τη φέρεις, πες την. Να πεις τα 10 χρόνια που πρέπει να ξεχάσουμε. Βρε πες ποιος ήταν ο Κλεισθένης, βρε. Τα 10 χρόνια που έλεγα για να ξεχάσουμε το μακεδονικό. Το θυμάσαι αυτό? Όχι ρε πισίστρατε, άντε κλείσε. Άκου τώρα. Δεν θέλω, φτάνει τόσο. Να πας να διαβάσεις. Να πας να διαβάσεις. Να μάθεις ποιος ήταν ο Κλεισθένης. Θα πας να μάθεις ποιος ήταν ο Κλεισθένης και θα έρθεις να σε εξετάσω. Άντε γεια. Καλά, καλά, άντε γεια. Ο 741 λέει καλησπέρα παιδιά από Γιάννενα. Μήπως τώρα με Ντουάρτε δεν μείνει ο Μαρτίνης και πάει μαζί με τον Όνσο στο 10. Τα διαρκείας πώς πάνε? Τα διαρκείας πάνε πολύ καλά. Ο 779, καλός ή κακός Αργιανός δεν ασχολήθηκε, υπήρχε 62,44% αποχή, ενώ μέχρι και σε εκλογικό κέντρο της Οσίας Ξένης πήρε πρωτιά ο Ζέρβας, τον οποίο ψήφισαν όλα τα κόμματα. Έχουμε φίλο Βασίλη, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Πρέπει πάντα ο Νίκος, δεν μπορώ να καταλάβω πότε μιλάει σοβαρά και πότε. Γιατί? Εδώ είπε να μου μάθει τι είναι ο Κλεισθένης και, λέω... μιλάει σοβαρά, και του λέω ποιος είναι ο Κλεισθένης και δεν ήξερε να μου πει. Ένα μου άρεσε αυτό με τα κανάλια, ήταν σαν μετάδοση αγώνα. Παίρνει αριστερά, δίνει δεξιά, τη σέντρα περίμενα. Τα μπέρδεψε το μεταξύ, είπε, τα έδωσε, λέει, έκανε τον Αλφα Sky, το Sky, τα μπέρδεψε εκεί λίγο. Εντάξει. Λίγα πολλά. Ενώ στο blog σου είσαι, τα λες σωστά. Ναι. Τώρα πριν κάτι μας μπέρδεψες πριν. Αναρωτιόσουν αν θα φύγει ο Ματίγια από την 11 λες και θα φύγει ο Κούις. Όχι, δεν το αναρωτήθηκα. Τι, θα φύγει, ναι, φυσικά και θα φύγει. Γιατί? Τι γιατί ρε Χρυσάτε, γιατί πέρα από τα στημένα μας... Εντάξει, οκ. Okay. Άμα βάλεις δίπλα του λοιπόν έναν ο οποίος να τον καλύπτει στα αμυντικά του τέτοια. Δεν μπορεί να παίζουμε με 12. Είπα, σε κάποια, σε κάποια μάτς είπα. Ναι, είπα, σε κάποια μάτς. Αυτό, κοίταξε. Αυτός ο παίκτης που έρχεται είναι ένας καλύτερος ποδοσφαιριστής από το Ματίγια. Ναι. Γι' αυτό και θα αμείβεται διπλάσια από το Ματίγια, εγώ πιστεύω. Όχι, δεν αμείβεται. Όχι διπλάσια, αλλά. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Αρκετά παραπάνω. Αρκετά παραπάνω. Δηλαδή. Το 200 με το 140, γιατί δεν είναι πολλά παραπάνω, ρε παιδιά. Πόσα θα παίρνουν του Άρτε, 150. Και αυτή είναι η διαφορά του. 60-70 χιλιάρικα είναι η διαφορά του. Εντάξει, πάντως προορίζεται για βασικός και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να διεμβολίζει. Ο Ματίγια δεν μπορεί να διεμβολίζει. Σωστό. Ματίγια είναι ένας εξαιρετικός χειριστής της μπάλας που τη μοιράζει κλπ. Αλλά δεν μπορεί να την κουβαλήσει ιδιαίτερα και επίσης δεν έχει βάλει κανένα γκολ από ζωντανή φάση. Έχει βάλει 3 γκολ από στημένα. Ναι, έχει δημιουργήσει και άλλα 10 όμως. Είναι στατικός ποδοσφαιριστής, θες να πεις εσύ. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Και μολονότι. Άρα έχουμε δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να τα προσαρμόσουμε στο κάθε παιχνίδι. Και μπορεί και να συνυπάρχουν. Ναι, ωραία. Αλλά όχι ότι. Αχ, πώς θα φύγει από την δεκάδα. Καλά, δεν είπα το αχ. Εντάξει, είπα. Ναι, ρε παιδί μου, επίσης αναρωτήθηκες πώς θα παίζαμε στην Τούμπα με Ντουάρτε, Τόνσο, Σιώπη. Πέρσι παίξαμε με Μαρτίνεθ, Ματίγια, Σιώπη. Δεν είναι πιο ψηλή ούτε πιο καλή στα μαρκαρίσματα. Μία ή άλλη είναι. Σχετικό κι αυτό. Αλλά είπαμε να το βελτιώσουμε αυτό. Θα το βελτιώσουμε αυτό. Θα το βελτιώσουμε αυτό γιατί. Ρισκάρω να προβλέψω ότι θα πάρουμε. Βέβαια, παίξαμε με άλλο σύστημα από ό,τι θα παίζουμε πλέον. Έχει και αυτό τη διαφορά. Καλά, όχι, ναι. Δεν θα το κάνεις και... πάντα αυτό. Απλά θα το έχεις σαν πλέον επιλογή. Και πιστεύω ότι μπορεί να πάρουμε ψηλό center for για κάποιο λόγο. Όχι αντιαθλητικά ψηλό. Όχι άχαρο, λες. Ναι. No. Δεν ξέρω. Ο center for, αν προχωρήσει, ναι, αυτό που έχει προκύψει την τελευταία εβδομάδα. Δεν άκουσα την αρχή, αν το είπατε, ναι.
Είναι εξαιρετική επιλογή. Γι' αυτό φεύγουν τώρα αυτοί ή και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Αλλά θα δούμε. Δεν λέω τίποτα γιατί, για να μην εκτεθούμε κιόλας. Γιατί είναι πολύ καλή περίπτωση, οπότε δεν και δεν χρειάζεται να βάλουμε κι άλλους στο κόλπο. Αν σήμερα συμφωνήσουμε το γεύτο, για κάποιο λόγο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, οτιδήποτε, αρκούμαστε εκεί ή συνεχίζουμε και για άλλον, γιατί... Φορ. Όχι. Γεύτοβιτς, αν κλείσουμε Γεύτοβιτς. Α, δεν θα πάρεις κι άλλο εξτρέμ. Παραπάμε μετά, έτσι δεν είναι. Πώς θα έχεις, θα έχει Λάρσον, Μπρούνο Γκάμα, Γεύτοβιτς, Ντιγκινή, κατά συνθήκη, ανασυνθήκη μάλλον Μαρτίνες ή Τόνσο. Πρόσεχε και ο Ντουάρτε που μπορεί να παίξει. Ναι. Πώς θα παίζουμε. Όχι, αυτό λέω. Μετά μόνο αν σου κάτσει ο Ματέο. Και θα αποδεσμεύσει άλλο. Όχι, μετά... μπορεί και να το κάνει. Ναι, εντάξει. Μπορεί και να το κάνει. Γιατί νομίζω ότι. Κοίταξε, το κέντρο είναι Μπάσα πίσω από το Σιώπη και Ματίγια πίσω ή μαζί σε δεδομένες στιγμές με τον Ολλανδό. Φιλοδοξούμε αυτό... να είμαστε σε τρεις διοργανώσεις. Ναι. Βέβαια το τελευταίο, δηλαδή το Europa League, θα το ξέρουμε τον Αύγουστο. Οπότε εκεί πέρα θα έχεις μια 5-6 μέρες συν 15 μέρες για ελεύθερους για να κάνεις και επιπλέον. Ναι. Αν περάσει και θα έχεις και μια τεράστια οικονομική δυνατότητα πλέον. Προφανώς όμως αυτός από ό,τι κατάλαβα πάει να στήσει ομάδα για να περάσει. Αυτός πάει να στήσει ομάδα αρχικά για να πάει στα play-off. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος του Άρη αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω για να ρισκάρει, το λέω με αρνητική χρειά. Ναι, κατάλαβα. Αλλά νομίζω ότι θα το ήθελα αρκετά, ας πούμε, σαν... Καλά, βέβαια. Έτσι και σαν προοπτικές και σαν οτιδήποτε, ας πούμε. Πάει από το 5 στο 50. Μπράβο. Και γι' αυτό νομίζω, σε συνάρτηση με αυτά που λες εσύ, φεύγει μαζί με τον Διαμαντόπουλο. Δεν θα τον έστειλε μόνο του. Δηλαδή, όχι. Πάει... Νομίζω ότι έχει συμμετοχή, γι' αυτό λέω για το φόρ, γιατί έχει συμμετοχή ο Καρυπίδης αυτό. Αυτό λέω. Άρα επισπεύδεται και από αυτήν την έννοια η διαδικασία. Καλά, προφανώς. Επίσης θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Για εναλλακτικούς δεξί ή αριστερό μπακ. Ναι. Θα μου φαινόταν καλή ιδέα να πάρεις έναν καλό παίκτη που να μπορεί να παίξει από τη μια από την άλλη ή κάποιος άλλος που έχεις να παίζει από τη μια από την άλλη. Και τι θέλω να πω, ο Βαγγέλη όταν έπαιζε στον Άρη έπαιζε ή δεξιά ή αριστερά. Ναι. Όποιος και αν έλειπε. Άρα από το να πάρω έναν backup μέτριο και έναν backup μέτριο από την άλλη, γιατί δεν πάρω έναν καλό ποδοσφαιριστή. Ένα βελτιωμένο τζανακάκι. Γιατί θα θέλει να παίζει. Ναι. Γι' αυτό. Εντάξει, θα είναι τόσα πολλά τα μάτς που θα παίξει και αυτό. Δηλαδή πρέπει να ξεκινάει από αυτόν την δεκάδα. Δηλαδή... Εντάξει, τον ποδοσφαιριστή, τώρα τον καλό τον ποδοσφαιριστή, παίζει ρόλο αυτό. Όσο κι αν η ομάδα θέλει να λειτουργεί ως ομάδα, ο παίχτης που έρχεται, δηλαδή ο Σούντγκρεν θεωρείς ότι θα ερχόταν αν δεν ήξερε ότι θα παίξει βασικός. Μπορεί και να μην ερχόταν. Δεν ξέρω, αλλά. Παίζει ρόλο αυτό στον ποδοσφαιριστή στην καθημερινότητά του. Εγώ και αν δεν έπαιρνα... παίζει στην αρχή, παίζει μετά το εξάμηνο. Θα έπαιρνα έναν καλό παίκτη ακόμα, μην πω ποιον. Αλλά έναν θα έπαιρνα και πάση περιπτώσει και ο Κόρχο του, δηλαδή τι θα έκανε, μούτρα αν έπαιζε λίγο λιγότερο. Είναι και οικονομικό το ζήτημα με τον Κόρχο, με συγκεκριμένη θέση. Φαντάζομαι ότι την ενισχύει πολύ την ομάδα αυτός και νομίζω ότι και στα στόπερ. Εγώ τον περιμένω πολύ καλύτερο τον Κόρχο, κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα. Νομίζω ότι ο Καρυπίδης πάει να κάνει την ομάδα αυτό που έκανε και πέρσι. Πάει να την κάνει ένα επίπεδο καλύτερη. Και φυσικά όσο περνάνε τα χρόνια αυτό είναι πιο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι αυτό πάει να κάνει. Α, το δούμε στην πράξη. Δεν ξέρω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Άλεξ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Μεθεπόμενος. Χαίρετε. Έλα, Χρυσοφός. Άντε πάλι, Λοιπόν, περίμενε. Όχι, δεν περιμένω. Περιμένει κόσμος. Για, Νίκο. Μία φορά. Όχι, δεν ακούω. Άνοιξα το βίντεο. Μία φορά. Δεν θα κάνουμε τώρα εδώ χαζομάρες. Επόμενος. Θέλει να μιλήσει κόσμος. Έπεσαν όλοι εξαιτίας του Νίκου. 2-3-10. Σωστοί να είμαστε. Σ' άφησα, μίλησες 10 λεπτά, φτάνει ρε φίλε. Δεν θα κάνουμε τώρα πανηγύρι εδώ πέρα. 2-3-10, 2-87 και 3-8 ανοιχτές οι γραμμές για κανένα ταρτάρια ακόμα που θα πάμε παρέα. Το κλείσαν όλοι μόλις ακούσανε. Ναι. Για να τα πούμε και με εσάς. Τι είναι εδώ, στο διάλειμμα πρέπει να πάμε. Διάλειμμα. Βέβαια. Πάμε. Να το κάνουμε για να τελειώσουμε σωστά. Κάνουμε το διαλυματάκι μας, να επιστρέψουμε, να έχουμε ένα τέρτο για ανοιχτές γραμμές. Πάμε στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε σε λίγο. Σκοπεύω να προτείνω στον Νίκο Ταχιάο να συνεργαστούμε για την επόμενη μέρα στο Δήμο.
Δεν έχει γίνει ακόμα η καταμέτρηση των σταυρών. Δεν ξέρω ποιοι εκλέγονται από το συνδυασμό του. Προφανώς θα έχουν εκλεγεί κάποιοι συνεργάτες του που έχουν διατελέσει δημοτικοί σύμβουλοι και μπορεί να μας ενώνουν 99 πράγματα και να μας χωρίζει ένα. Δεν θα κολλήσουμε σε αυτό το ένα ή επειδή έχουμε μια ταμπέλα, δεν θα το πάω εμείς η πολίτευση σε αντιπολίτευση. Πάμε να λύσουμε τα προβλήματα της πόλης και κανείς δεν περισσεύει, λέει ο κύριος Ζέρβας. Να το ξαναδιαβάσω στους τριαμβολόγους. Σε αυτούς που λέγανε όχι στο παλιό, όχι στους συμβούλους του φτερωτού γιατρού. Ακούσατε τι λέει ο κύριος Ζέρβας. Ωρε γλέντια που θα έχουμε τους επόμενους μήνες. Ωρε εσείς. Πάρα πολύ γρήγορα έγινε. Καλά αφού δεν λέτε ότι είναι κακός. Από τους άλλους. Άλωση της πόλης, συνεργασία. Συνεργασία με τους δημοτικούς συμβούλους του φτερωτού γιατρού. Είναι δυνατόν? Πώς έγινε τώρα αυτό? Πώς να μην γίνει? Με 7, πού να πας με 7? Πρέπει να υπάρξει μια σύμπλευση. Πάμε παιδιά στο επόμενο. Ενωτικός να μπει ο τίτλος τώρα. Χωρίς εγωισμούς, ο θριαμβευτής ενώνει. Το 7 στο 11. Ένα πενταλεπτάκι έχουμε ακόμα. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε κύριε Παπαδόπουλε με τον τρόπο που θα επιλέξετε εσείς. Τι δηλαδή? Ναι, σας λέω. Τι θέλετε? Γράμμες για λίγο ακόμα. Ξαβεί ο Νίκος. 2-3-10, όχι ο Νίκος. 2-3-10-2-87-8-8-8. Για κανένα πενταλεπτάκι ακόμα που θα πάμε παρέα. Αλλιώς θα κλείσουμε και θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο το απόγευμα που θα έχουμε και Ντάνιελ Σούγκεν στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ θα γίνει το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι ο εκπρόσωπός του στην Θεσσαλονίκη. Απλά εντάξει, μετατέθηκε για κάποιες ώρες η συνάντηση των δύο πλευρών. Αν όχι το βράδυ, αύριο το πρωί θα έχουμε το ρεπορτάζ από το ραντεβού αυτό που θα γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εν τω μεταξύ, εσύ τον εκπρόσωπό τον θυμάσαι από το σφαιριστή? Ποιον? Τον Ιβάν Ντούντιτς. Όχι. Μάλιστα. Πού έπαιζε? Σερβία. Νομίζω έχει παίξει και Πορτογαλία. Μπορεί να είναι άλλος Ντούντιτς εκείνη. Το λέω σημαντικά. Δύο αδέλφια είναι που τον έχουν τον Γεφτόβιτς. Ο Μίλαν και ο Ιβάν Ντούντιτς. Μ' αρέσει το όνομά του. Τι? Ρατσιστής. Ναι. Γεφτόβιτς, φίλε. Γεφτόβιτς, ναι. Μπορεί να αλλάξει το όνομα. Γεφτόβιτς. Όχι Γεφ. Γεφτόβιτς. Α, Γεφ. Γεφ, ναι, το δέχομαι. Ναι. Βίτα. Βίτα προφέρεται. Και βίτα γράφεται κιόλας. Ο συγκεκριμένος. Έχουμε γραμμή. Ωραία, βεβαίως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Θανάση. Τα χαιρετίσματά μου στον φίλο μου τον Γιώργο. Κάτι όμως κάνεις, ναι, και ακούγεται... Ναι, τίποτα δεν κάνω. Κλείς το ραδιόφωνο. Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο. Είναι τη τηλεφωνία. Κλείς το ραδιόφωνο. Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο. Βγάλε το hands free. Κάνε hands free. Κάτι τέτοιο. Βγάλε το hands free. Δεν οδηγάς ρε Θανάση, εντάξει, βγάλε το. Όχι. Ωραία. Ναι ρε Θανάση. Τώρα είσαι κυριλέ. Τώρα λίγο καλύτερα, ακούγεται πάλι. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Γιωργάκη που το Σάββατο το βράδυ τα ήπιαμε και το γλυντήσαμε μαζί. Γι' αυτό η φωνή σου δεν βγαίνει. Τι να κάνουμε. Αργήσαμε λίγο 14 χρόνια. Πέρσι βέβαια μας την γλίτωσαν οι άλλοι. Εντάξει, οι οποίοι διαλύσανε μετά από ένα χρόνο. Μπορεί στο νησί να είσαι στη ΦΑΠΑ, αλλά εκτός πηγαίνεις καλά. Εντάξει, στο νησί είναι στη ΦΑΠΑ με 97 βαθμούς. 97 βαθμούς λέει ο τύπος. Που έχει χάσει μέχρι και από τη Φένλο φέτος. Έχεις το πήρες. Καλά ρε φίλε, η United λέει στη ΦΑΠΑ τη Λίβερπουλ. Πας καλά. Άσε το Θανάση λίγο να μιλήσει. Τι είναι αυτή ρε. Μεγάλες ομάδες, δύο χρόνια φαίνονται. Όταν επανέρχονται. Τώρα αρχίζει και η δυναστεία, ξέρεις Νίκο. Αλλάξουμε τα πράγματα. Μην ανοίγεσαι. Πάμε παρακάτω στην ομάδα. Πάμε παρακάτω. Είδα λίγο τα θέματα εδώ στην R3. Ναι. Μου τον είχαν δείξει σε φωτογραφία, ο γιος μου τον έδειξε το συγκεκριμένο το Σουηδό. Αλλά ρε φίλε, τώρα που τον είδα και να παίζει λιγάκι σε κάτι σημειότυπα, ξέρω εγώ τι. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, γεμίζει τη ρακέτα, φίλε. Δεν είναι μόνο. Έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Ο Σούντερ, ναι. Ναι, για το συγκεκριμένο. Μιλήσανε και δύο παιδιά Έλληνες που ήταν μαζί του εκεί στη Σουηδία. Ναι. Και είπανε πράγματα για τα οποία εγώ σε έναν ποδοσφαιριστή εκτιμάω. Δηλαδή περί χαρακτήρας, οριμότητος, νοοτροπίας και αντίληψης πραγμάτων. Είναι μόνο να ξέρεις να έχεις τεχνική καπάρτιση σε ένα παιχνίδι.
Είναι ο πιο πολύ συζητημένος ποδοσφαιριστής του Άρη τα τελευταία χρόνια. Ο συγκεκριμένος, πιστεύω. Πριν καν τον δούμε κιόλας. Μακάρι να βγάλει άλλα τα χαρίσματα. Μακάρι. Δεν χρειάζεται μόνο η καλά. Και άλλα χαρίσματα χρειάζεται μια ομάδα. Ηγετικότητα, εμπειρία, πολλά πράγματα. Ναι, ναι, όλα αυτά. Τώρα έδειξε και στιγμιότυπα από τον, αυτόν τον Ολλανδό. Ευχηθούμε ρε παιδί μου να βάλει. Ήταν ένα κολόξο από τη μεγάλη περιοχή, ξέρεις, έτσι, ωραία αυτά που... Το ψάχνει, έδειξε, το ψάχνει. Ναι, ναι. Γιατί να σε θυμίσω τη μεγάλη ομάδα του... Την τριετία 79-81 εκεί που δεν τα καταφέραμε να γράψουμε την πρώτη ιστορία. Ενώ τότε η ομάδα έκανε πολλά γκολ από τα χαφ, δεν τα έκανε από το center for. Θα σε ευχηθούμε τώρα να βρούμε ένα χαφ να βγάζει κανένα γκολ. Εύχομαι ο κόσμος, ο οποίος θα πάει πολύ καλά σχετικά με την ενίσχυση της ομάδος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, για τα διαρκείς μιλάω. Ναι, ναι. Εύχομαι να κάνει φέτος κάτι καλό για την ομάδα, γιατί το αξίζει με τον τρόπο που δουλεύει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Όσοι παρατηρούν ορισμένα πράγματα και όσοι σκέφτονται πώς μπορεί να λειτουργεί ένας άνθρωπος για το καλύτερο της ομάδας, θα σταθούν δίπλα του τώρα ο κόσμος, γιατί μας έχει καλά. Ναι. Αυτά τα ολίγα. Ωραία. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Θανάση, να είσαι καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Σιγά σιγά. Έχουμε άλλον, Βασίλη. Ωραία. Τι ωραία. Αφού δεν έχουμε, τι ωραία. Έχουμε άλλον, μου είπε όχι, του λέω ωραία. Ναι. Αυτό. Τι έγινε, Βασίλη. Άνω, γιατί. Τον έκλεισες. Εντάξει. Άμα το ξέραμε. Έγινε, φίλε, αφού έκλεισα. Αφού έκλεισε. Εντάξει. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι θα ανοίξουμε γραμμές. Θα έχουμε να πούμε και άλλα πολλά περισσότερα. Με την άφηξη του Ντάνιελ Σούντγκρεμ, 3 ώρα επαναλαμβάνουμε. Αναμένεται ο Σουηδός αεροδρόμιο Μακεδονία. Ελπίζω να έρθει 3 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να μην υπάρξει καθυστέρηση στην άφηξή του, γιατί τα έχουμε ζήσει και αυτά με μικρές ή μεγάλες καθυστερήσεις αφήξης ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, να το δούμε και από κοντά, γιατί μόνο από φωτογραφίες το βλέπουμε και από στιγμιότυπα τον 29χρονο fullback. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη, με όχι τόσο ευχάριστη βέβαια θεματολογία, είναι η αλήθεια ο Γιώργος, με αυτή τη θλιβερή είδηση που είχαμε σήμερα. Αλλά δεν γίνεται να μην ασχοληθείς, έστω και αν μιλάμε για ένα τόσο θλιβερό γεγονός όπως ήταν ο χαμός του Γιώργου Ξενίδη. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά.